Γιάννη, εορτάζουμε την Κυριακή μετά το φώτο. Σήμερα το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο μας αναφέρει το εξής, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, παρεδόθη εις τον Ηρώδη. Ο δε Ιησούς Χριστός από την περιοχή της Ιουδαίας έρχεται εις την Γαλιλαία. Εκεί στην Γαλιλαία πηγαίνει στη Ναζαρέτ, όπου μεγάλωσε εκεί σαν μικρό παιδί. Από τη Ναζαρέτ όμως φεύγει και κατεβαίνει εις την Καπερναούμ. Όπως είπε και ο προφήτης Ισαΐας, «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλή, οδόν θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου». Όταν λέει «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλή», εννοεί τις φυλές του Ισραήλ. Ήταν δύο από τις φυλές του Ισραήλ, τη Ζαβουλών και ο Νεφθαλήν. Οδόν θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Αναφέρει την περιοχή της Γαλιλαίας ως Γαλιλαία των Εθνών, γιατί οι εκεί οι Ιουδαίοι συζούσαν κατά κάποιο τρόπο, συγκατοικούσαν με άλλους εθνικούς, Έλληνες, Σύριους και άλλες φυλές. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Ο λαός είναι ο λαός των Ιουδαίων, ο οποίος ήταν καθισμένος μέσα σε σκοτάδι και είδε φως μέγα. Το σκοτάδι ήταν τότε ότι δεν είχαν κάποιον οδηγό να τους οδηγήσει, παρόλο που πιστεύανε εις τον αληθινό Θεό. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Και αυτοί οι οποίοι καθόντουσαν με τους υπολείπους μέσα εις το σκοτάδι και σκιά θανάτου. Σκιά θανάτου για το λόγο ότι οι ειδωλολάτρες είχαν θάνατο και στο σώμα και στην ψυχή. Φως ανέτειλεν αυτής και για αυτούς ανέτειλε φως. Δεν ανέτειλε μόνο για τους Ιουδαίους, αλλά και για τους ειδωλολάτρες τότε. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσσιν και λέγει, «Μετανοείτε οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Αυτά τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός, «Μετανοείτε», λέει, «οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Μόνο και μόνο για αυτά τα λόγια θα κατακριθούμε στη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μας ζητάει ο Κύριος να μετανοήσουμε. Όχι μόνο οι Ιουδαίοι τότε. Αλλά τι έπρεπε να κάνουν, ήταν τόσο βαρύ για τους Ιουδαίους. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να πιστέψουν εις το Σωτήρα Χριστό, εις το Μεσσία. Ο λόγος που ξεκίνησε από την περιοχή της Καπερναούμ στη Γαλιλαία ο Κύριος ήταν ότι παρόλο που οι Ιουδαίοι εκεί ήταν αμαρτωλοί, αλλά δεν είχαν κάποιον οδηγό, πιστεύαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό και εκεί όπου έγινε η εκλογή, εκεί ήταν αυτή η περιοχή της Καπερναούμ, θα λέγαμε. Εκεί εκτέλεξε τους Αγίους Αποστόλους. Και ευρήκανε τον Μεσσία, τον δεδέχτηκαν κατευθείαν. Αλλά για ποιο λόγο θα μείνουμε εμείς κατάκριτοι? Τότε οι Ιουδαίοι είχαν κατά κάποιο τρόπο τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Από τότε όμως που ο Κύριος ευαπτίστηκε, εκήρυξε, επίησε θαύματα, εσταυρώθη, ανέστη, ανελήφθη στον ουρανό, και όσοι έπειτα ευαπτίζοντο εις την Αγία Τριάδα, εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, δεν εδέχθηκαν μόνο τον νόμο, αλλά εδέχθηκαν και την χάρη, ήγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Δεχθήκαμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
το οποίο είναι τρομερό αυτό το πράγμα, αλλά δεν το βλέπουμε με τους οφθαλμούς, τους σαρκικούς οφθαλμούς. Θα πει κάποιος, μα πάτε πώς να το δούμε. Ο προφήτης Ισαΐας γι' αυτό αναφέρει, λέει, φως μέγα ανέπλεν αυτής. Δεν λέει απλώς φως για το νοητό φως, αλλά φως μέγα. Μιλούσε για το φως το οποίο φωτίζει την καρδιά του ανθρώπου. Και μετά από την καρδιά φωτίζει και το νου του ανθρώπου που είναι σκοτισμένος μέσα στο σκότος της ζωής του. Ήγκη γεγάρη βασιλεία των ουρανών. Εκήρυξε ο Δεσπότης Χριστός αυτό το πράγμα για να κλονίσει τις καρδιές των πιστών. Προτού καν κάνει θαύματα τότε, εκήρυτε ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ήγκη και για όσους δεν καταλαβαίνουν σημαίνει άρχισε. Άνοιξαν οι πύλες του παραδείσου πάλι. Άνοιξαν οι πύλες των ουρανών. Η πύλη ροφέα των χερουβίν απεμακρύνθη ώστε να μπορούν να σώζονται οι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά που έλεγε ο Κύριος, παρόλα τα θαύματα που έκανε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν επίστευσαν και ακόμη δεν πιστεύουν. Αλλά και ακόμη αυτοί οι οποίοι εμπαπτίζονται πάλι χάνουν την πίστη τους. Αυτοί που εμπαπτίζονται, θα δώσουμε μεγάλο κρίμα εις τον Κύριον, γιατί παρόλο που διδασκόμεθα, πάλι μένουμε άπιστοι. Πάλι δεν θέλουμε να τηρήσουμε τον νόμο του Κυρίου. Θα το πω κάπως μεταφορικά. Αν θα είχαμε έναν άνθρωπο με βρώμικα ρούχα και θα το βλέπαμε να κυλιόταν μέσα σε βούρκο ακαθαρσιών, θα λέγαμε βρωμιάρης ήτανε μέσα στο βούρκο κυλιέ. Αν βλέπαμε όμως έναν άλλον άνθρωπο να φορούσε όμορφα ενδύματα, στέματα πανάκριβα, κοσμήματα, να ήταν και κοσμημένος με όλες τις χάρητες, να είχε χρυσάφια και διαμάντια στα χέρια του και το βλέπαμε να τσαλαβουτάει μέσα στις ακαθαρσίες και στο βούρκο, τότε θα λυπούμασταν και δεν θα λέγαμε, μα τι κρίμα ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο, για ποιο τρελάθηκε αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο μπαίνει μέσα στο βούρκο και πληρώνει αυτά τα πλούσια ενδύματα, αυτά τα κοσμήματα, για ποιο λόγο τα χαλάει αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου χριστιανοί, και αυτά τα χρόνια περισσότερο, αλλά συνέβαινε ανέκαθεν. Συνέβαινε και συμβαίνει και θα συμβαίνει δυστυχώς, όταν εμείς οι οποίοι δεχόμαστε το Άγιο Βάπτισμα, δεν τηρούμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στο Άγιο Βάπτισμα. Έχουμε φτάσει στην κατάντια να παρακαλάμε κατά κάποιο τρόπο το πιο απλό πράγμα, την ενδυμασία των ανθρώπων. Να παρακαλάμε να διαβάζουν, να προσεύχονται, να νηστεύουν, να κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα οποία τα απλά τα ζητάει ο Κύριος. Λέμε απλώς ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ειδικά στο παλαιό λέμε εμείς είμαστε οι ορθοδοξότεροι από όλο. Και έρχεται ο Τίμιος Πρόδρομος και έλεγε τότε τους Ιουδαίους. Τους έλεγε γεννήματα εχιδνών. Πώς νομίζετε, πώς πιστεύετε ότι θα ξεφύγετε, λέει, από τη μερούσα κρίση, από τη γέννα του πυρός. Γεννήματα εχιδνών. Είναι βαριά κουβέντα, γιατί οι έχιδνα, τα μωρά της, όταν γεννιούνται, τρώνε την κοιλιά της μάνας τους. Γι' αυτό τους αποκαλούσε έτσι. Θα ήταν κατά κάποιο τρόπο ύβρις αυτό το πράγμα, αλλά ήταν για να κρονίσει τους Ιουδαίους. Για ποιο λόγο λέγανε οι Εβραίοι, εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Και τους λέει ο Τίμιος Πρόδρομος, λέει ότι είστε τέκνα και εγώ σας λέω ότι ο Θεός από αυτές τις πέτρες θα κάνει τέκνα του Αβραάμ. Αν λέτε ότι εσείς είστε τέκνα.
Αλήθεια, τι θα έλεγε για εμάς τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, που λέμε είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι εμείς και δεν τηρούμε τίποτα όμως αυτά. Αν τους Ιδραίους τότε που, όπως είπα στην αρχή, δεν είχαν τη χάρη, είχαν μόνο τον νόμο, πόσο μάλλον φρικτά θα μιλούσε για εμάς που έχουμε και τον νόμο και τη χάρη. Και την κληρονομία, είμαστε κληρονόμοι. Είμαστε κληρονόμοι να πάρει ευχή για τον ουρανό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και όταν έρχεται κάποιος πειρασμός στη ζωή μας, όταν έρχεται κάποιος να μας πειράξει, να μας ονειδήσει και να πει «έλα μωρέ, κάνε και αυτό το πράγμα», πρέπει να το ανταπατήσουμε όπως απάντησε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος και του είπε το εξής: «Δεν θα αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Μπορεί να μην βλέπουμε τους αγγέλους ή τους δαίμονες οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν, αλλά δεν σημαίνει ότι οι μεν μας πολεμάνε, οι δε μας υποστηρίζουν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όπως λέει πάλι ο προφήτης Ισαΐας, πως μέγα, λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πιστεύετε εις το φως, ίνα ή φωτός γέννηστε. Τι φρικτές κουβέντες είναι αυτές, τις οποίες αν κάτσε να το καταλάβει κάποιος. Να πιστεύουμε εις το φως. Και ποιο είναι το φως? Το φως του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός, η διδασκαλία. Δεν είναι καμία άλλη διδασκαλία φως για τον κόσμο. Μα καμία άλλη. Αλλά δυστυχώς, τον τελευταίο αιώνα κυρίως, έχουν βγει ένα σωρό αιρέσεις. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει και λέει ό,τι πιστεύει. Ενώ υπάρχουν γραφόμενα τα οποία διδάσκουν. Υπάρχει το ιερό πιδάλιο της Εκκλησίας. Υπάρχει ένα βιβλίο, λέγεται «Χριστοήθεια» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που μέσα τότε επί τουρκοκρατίας ο Άγιος Νικόδημος, λυπούμενος για τους χριστιανούς, για την κατάρτια τους, έκατσε και έγραφε το πώς να διάδουν τη ζωή τους οι χριστιανοί. Φως ανέπειλε μέγα. Αυτό το φως πρέπει να το δεχτούμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε, όπως το έπραξαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες. Πρέπει με τις πράξεις μας, εάν θα τηρήσουμε τον νόμο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, τότε το φως του Χριστού θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα μας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα έρθει στις καρδιές μας. Και τότε, βλέποντας οι υπόλοιποι άνθρωποι τα πράξεις μας, όπως η σελήνη δέχεται το φως του ηλίου και μετά λάμπει το βράδυ η σελήνη, έτσι θα πρέπει να λάμπουμε κι εμείς μέσα εις τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τη σελήνη, τον ήλιο, γιατί θα καούμε. Κάπως έτσι δεν μπορεί και ο άνθρωπος να αντικρίσει, λέει, να δω τον Ιησού Χριστό, ανεστημένο να έρθει μπροστά μου, κάποιες υπερήφανες κουβέντες. Αλήθεια, αντέχει το σώμα σου και η ψυχή σου να αντικρίσεις τον Ιησού Χριστό? Εδώ έναν άγγελο αν θα αντικρίσεις θα σου λυθούν τα πόδια, θα σου παγώσουν τα χέρια, θα κλειστεί το στόμα σου και θέλεις να αντικρίσεις τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός εξαποστέλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να φωτίσει εμάς τους χριστιανούς, να γίνουμε και εμείς ιοί φωτός, ως τότε θα περπατάμε εις τον δρόμο, χωρίς καν να κηρύξουμε τίποτα. Θα πιστεύει ο άλλος, βλέποντας τα έργα. Κάποιοι λένε, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Ναι, δεν ξέρεις γράμματα, τότε δίδαξε με τις πράξεις σου. Αυτοί που μάθαν γράμματα θα δώσουν περισσότερο λόγο. Αλλά θα δώσεις και εσύ λόγο, για το λόγο ότι δεν διδάσκεις το φως του Χριστού με τις πράξεις σου. Βγαίνουμε και κατακρίνουμε, δυστυχώς, και τους αλλόχριστους. Και όμως, μήπως είναι πιο ευάριστοι οι αλλόχριστοι οι οποίοι ήρθαν και στην πατρίδα μας από ότι εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί ορθόδοξοι? Μήπως θα έπρεπε αυτό εδώ να μας απασχολεί?
Μήπως η ευσέβεια αυτών των αλλοφρίσκων είναι πιο ευάρεστη στον Θεό? Μήπως αυτή εδώ η σεμνότητα κυρίως των γυναικών τους είναι πιο ευάρεστη στον Θεό από την εσχήνη, από την αδιατροπία των λεγόμενων βαπτιζομένων χριστιανών ορθοδόξων, όταν βγαίνουν στο κράτος μας και λένε εκείνοι νόμιμοι, οι άλλοι νόμιμοι, οι άλλοι νόμιμοι, όταν στα σχολεία αρχίζουν να διδάσκονται, ξέρεις υπάρχει και το τρίτο φύλλο. Ποιο τρίτο φύλλο ρε παιδιά, ο Θεός έφτασε άντρα και γυναίκα. Ποιο είναι το τρίτο φύλλο? Το τρίτο φύλλο είναι η διδασκαλία του σατανά που πλανά τους ανθρώπους. Να μην φύγω από το θέμα μας. Αυτό το φως του Χριστού πρέπει να διδάσκουμε πρώτα στην οικογένειά μας ή στον κύκλο μας. Αλλά για να διδάξουμε πρέπει πρώτα να τηρήσουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορεί κάποιος να πει «Α, νίστεψε» και εσύ να τρως κρέας την Τετάρτη. Δεν μπορεί να πει κάποιος «Προσευχή σου» και εσύ να βγαίνεις το βράδυ και να γλεντάς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αν θέλεις να διδάξεις πρέπει πρώτα να πράξεις εσύ ο ίδιος. Και ο Μέγας Ναπολέων έλεγε κάτι άλλο. Αν θέλεις να διατάξεις, λέει, πρέπει να μάθεις να διατάζεσαι. Αλλά τι θα γίνει όταν ούτε να διατάξουμε θέλουμε, ούτε να κηρύξουμε θέλουμε και όταν έχουμε τη λεγόμενη αμέλεια. Να το πω διαφορετικά. Φανταστείτε από τη μια πλευρά να είναι ένα στρατόπεδο χριστιανών ευσεβών ορθοδόξων και από την άλλη πλευρά να είναι ένα στρατόπεδο δαιμόνων και να έρχεται ένας δαίμονας και να φωνάζει με έναν τηλεβόα, ένα μεγάφωνο 1-2-1-2, καθίστε όλοι κάτω, μη πράτετε τίποτα και να κάθονται όλοι οι χριστιανοί κάτω, να μην νηστεύουν, να μην προσέχονται, να μην πράττουν τίποτα, μα τίποτα ακριβώς στη ζωή τους και μετά να έρχονται οι δαίμονες και τους παίρνουν φαλάγγι όλους. Θα πει κάποιος, μα πώς θα μας πάρει φαλάγγι ο δαίμονας, πάτε. Πολύ απλά. Εάν θα σε πιάσουν από ένα αγκίστρι εις το μάγουλο, εδώ που βάθονται οι γυναίκες, και σε τραβήξουνε με αυτό το αγκιστράκι, θα τραβηχτείς και εσύ προς τα πέρα. Γιατί? Γιατί πονάει. Κάπως έτσι πονάνε και τα πάθη όταν πρέπει να τα κόψουμε και ακόμη περισσότερο. Όταν θα πεις στον άλλον μη πας εκεί, μη πας εκεί στο καφενείο που βρίζουν και κάνουν και ράνουν, θα είναι σαν μαρτύριο για αυτόν να μην πάει. Για το λόγο τον εξής. Γιατί έχει μάθει από μικρό παιδί να πηγαίνει, να ξεδίνει. Του είπε κανείς να προσεύχεται? Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, αυτά είναι για τους καλογέρους. Αλήθεια, αυτό παραλάβαμε ότι μόνο οι καλόγεροι και οι παπάδες πρέπει να προσεύχονται? Αλήθεια, το πιστεύουμε αυτό το πράγμα ότι είναι μόνο για τους καλογέρους και για δροσοφόρους? Αν πράγματι το πιστεύουμε, τότε ρε παιδιά, γιατί βαπτιστήκαμε? Για ποιο λόγο βαπτιστήκανε οι υπόλοιποι? Εάν αυτό ίσχυε, τότε και ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αντώνιος και ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος που εγκηρύξανε, για ποιο λόγο τραβήξαν όσα τραβήξανε και δεν είπανε να κοιτάξω εγώ την πάρτη μου και να αφήσω τους υπολείπους? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί πράξανε το αγαθόν διδασκόμενοι από το άκρον αγαθόν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και όπως διαβάζουν και στο Ευαγγέλιο, πολλές φορές ο Κύριος πήγαινε κάπου ήσυχα και προσήρχεται. Εδίδασκε με αυτόν τον τρόπο να προσευχόμαστε. Ακόμη τότε δεν υπήρχαν αερασοφόροι και τέτοια. Κύριε, μεγάλη πλάνη να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο να προσευχόμεθα. Για το λόγο να ακούει την προσευχή έξω από εδώ και να το βάζει στα πόδια.
Για το λόγο, για ποιο λόγο να νηστεύουμε? Για να ενδυναμώνουμε την ψυχή μας. Και όταν λέμε αποτάσσω μέσα σατανά και να σταυρώνουμε, να το βάζει στα πόδια. Έτσι δυναμώνει η ψυχή και θα περιπατούμε εις τον δρόμο και θα βρέπουμε φως εις τον δρόμο. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή τη σαπίλα που έχει κατατίσει πλέον ο κόσμος. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας. Και έχουμε ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση, το λέω, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση από όλο τον πλανήτη, οι λεγόμενοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Για ποιο λόγο θα το εξηγήσω? Κατηγορούμε όλους τους υπολείπους, αλλά εμείς που μέσω της ελληνικής γλώσσας, που μέσω όλων αυτών των συγγραμμάτων που διαδόθηκαν για την Ορθοδοξία ήταν ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά γράμματα, που κάποιοι θανατώθηκαν για αυτά τα γράμματα, θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Γι' αυτό θα δώσουμε περισσότερο λόγο. Έχουμε διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν πιάνουμε ένα προσευχητάριο να διαβάσουμε ούτε χαιρετισμούς, ούτε ένα απόδειπνο, ούτε ένα μεσονυκτικό, ούτε ένα ψαλμό, τίποτα. Που και ο Θεός προνόησε αυτό το ευλογημένο βιβλίο του ψαλμού του Δαβίδ να μεταφραστεί στην ελληνική. Αυτό το ιερό Ευαγγέλιο να διαδοθεί εις όλο τον πλανήτη στην ελληνική. Ξέρετε τι τραβάνε τα υπόλοιπα κράτη που δεν έχουν μεταφρασμένο το Ευαγγέλιο? Και εμείς καθόμαστε και κοιόμαστε στους καθρέφτες, κοιτάμε το αυτοκίνητό μας να λάμπει, κοιτάμε να πάρουμε τα τσιγάρα να καπνίσουμε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλήθεια, θα δώσουμε πολύ φρικτό λόγο εις τον Κύριο για αυτή την αμέλειά μας. Γιατί έστω θα μπορούσαμε να λάμψουμε εις τον κόσμο λίγο όσο λάμπει ένα φωτάκι, και ένα φωτάκι όμως μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά με αρκούδες και λέοντες είναι σωτήριο για τους υπολείπους. Γιατί αυτό το μικρό φωτάκι θα λάμψει. Αν σβήσει όμως και αυτό το μικρό φωτάκι, τότε έρχεται η απελπισία μας. Τότε έρχεται απελπισία πράγματι. Καθίστε μία ώρα σκοτεινά σε ένα δωμάτιο. Εάν δεν έχετε πίστη, θα σας έρθουν φοβίες και απελπισία. Δοκιμάστε το αυτό. Μία ώρα σε ένα δωμάτιο κλειστή, χωρίς φως. Πόσο μάλλον δεκαετίες μέσα σε ένα πηγάδι να μένει ένας άνθρωπος για την Ορθοδοξία. Με συγχωρείτε που σας κούρασα. Εύχομαι σε όλους τους ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς να είναι φως στον κόσμο. Φως και για αυτούς που ευαπτίστηκαν, φως και για αυτούς οι οποίοι είναι αβάπτιστοι ακόμη. Να γίνουμε εμείς ο ένας, ο δύο, οι τρεις, οι δέκα. Αλλά αυτοί οι δέκα μπορεί να φωτίσουν άλλους δέκα και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Περάστε για το αντίδωρο.